Δημιουργήθηκε και εκεί και έχει σηκωθεί ένα σαχός. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα δέσιμο πραγμάτων, όπου ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αυτή έχει και στο θέμα της οικονομίας και την διεθνή αναγνώριση, έχει πλέον σε όλο τον κόσμο ως κυβέρνηση η οποία έχει και σταθερότητα και κυρίως έχει την επιμονή να λύνει τα προβλήματα. Και είναι και πλέον σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν δεν αρέσουν. Και ψάχνουν να βρουν διάφορους τρόπους για να αποφύγουν. Προφανώς, θα απαντήσω ευθέως. Προφανώς αναφέρεστε, κύριε Ρήγα, εδώ βλέπουμε μεν πλάνα από τις πρέσπες. Το πλάνο είναι ο κύριος Γουρίδης όμως. Ναι. Διότι εδώ πέρα φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στον ίδιο τον κυβερνητικό σας εταίρο, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δεν είπα αυτό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες τα λένε αυτά. Ο κύριος Γουρίδης επιβεβαίωσε πριν τον Δημήτρη Καμένο. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Εγώ δεν θα μπω και δεν υπάρχει να πω τίποτα, γι' αυτό την έκανα την αρχή αυτή. Δεν θα μπω σε καμία. Τι είπαν στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, είναι ένα άλλο κόμμα ή τι υπόθηκε. Δεν σας αφορά. Να τελειώσω. Θέλω να τελειώσω. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Γι' αυτό ξεκίνησα και έκανα αυτή την αναφορά. Ψάχνουν να βρουν όλοι ή να πούν ή να φτιαχτεί ένα αφήγημα. Δεν υπάρχει, το διαψεύδω πλήρως, δεν υπάρχει καμία τέτοια συνεννόηση, καμία τέτοια συμφωνία. Που να συνδέει την έξοδο της χώρας από την Επιτροπή για το Μνημόνιο με τη συμφωνία. Είμαι σαφής και λέω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει πετύχει και τους δύο στόχους και μάλιστα αφορά την εξωτερική πολιτική, τα διεθνή και αφορά και την οικονομία και την έξοδο της χώρας από όλη αυτή την κατάσταση την οποία βρέθηκε εξαιτίας με κομβικό σημείο λοιπόν και κέντρο τη Νέα Δημοκρατία και στα δύο την ευθύνη την οποία είχαν που μας έφτασε τώρα, μέχρι εδώ. Από τους ανεξάρτητους Έλληνες με πήγατε στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, εγώ είπα, το διέψευσα, τελειώσαμε. Υπάρχουν απορίες. Εγώ εξηγώ ότι δεν αφορά και δεν υπάρχει τέτοιο. Το τι μπορεί τελειώνει να πει ένας εταίρος. Εδώ δηλαδή, κύριε Ρήγα. Βέβαια, κυρία δεν Μουσδουκού. Απευθύνεστε σε κόσμο, είναι δικά σας τα θέματα μόνο. Απευθύνομαι και εξηγώ λοιπόν ότι αυτό δεν υπάρχει. Ας ρωτήσετε ή ας απαντήσουν αν υπάρχει. Εσείς δεν θα ρωτήσετε το κυβερνητικό σας εταίρο πρωτίστως. Θεωρώ και το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Είναι απορία σας. Ο κύριος Γουρίδης ας πει ή ας βρει ή αν επιβεβαιώσει αν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει και τελειώσαμε. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία της επίσημης κυβέρνησης για αυτό το θέμα. Και δεν θα ρωτήσετε, δεν σας ανησυχεί. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό. Αυτό το είπε, με όλο τον σεβασμό να το πω. Κυρία Μπουσδούκου, το άκουσα σήμερα. Είναι αντιπρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Το άκουσα σήμερα. Το άκουσα σήμερα και εγώ το πρωί. Δεν υπάρχει, εξηγώ. Δεν υπάρχει. Προφανώς θα έχουμε μια συνεννόηση να δούμε από πού προκύπτει και το λένε αυτό. Αλλά εξηγώ, δεν υπάρχει. Και αυτό τελειώνει εδώ όσον αφορά την κυβέρνηση και το τι έχει γίνει. Επειδή γι' αυτό αναφερθήκατε εξηγήθηκα νωρίτερα ότι ολοκληρώνουμε μια συνολική προσπάθεια. Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στο αφήγημα που προσπαθεί να φτιάξει οποιοδήποτε, μήπως προσπαθεί και ο κυβερνητικός σας εταίρος να φτιάξει το αφήγημα το δικό του της επόμενης ημέρας, τώρα που κι εσείς έχετε στριμωχτεί λίγο από τον ίδιο τον κυβερνητικό σας εταίρο και ενδεχομένως αρχίζετε να κοιτάτε περισσότερο προς το κέντρο. Και ξέρετε, είμαι και πολύ ειλικρινής και μάλιστα πολύ ξεκάθαρος όταν μιλάω. Λέω λοιπόν ότι αυτή η συνεννόηση, η συμφωνία, η συγκυβέρνηση είναι και ένα πείραμα το οποίο θα φανεί στο μέλλον. Δηλαδή διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις και διαφορετικές, θα σας έλεγα, πολιτικές αντιλήψεις. Καταφέρνουμε τον ένα στόχο που έχουμε βάλει, να βγει η χώρα από την Επιτροπή των Μνημόνιων και από την κρίση να επιτευχθεί. Προφανώς έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές σε πάρα πολλά θέματα. Δεν το κρύψαμε αυτό, αλλά αυτό σημαίνει, τι σημαίνει μια συνεργασία. Το μείζον στόχο, ο οποίος ήταν αυτός τον οποίο συμφωνήσαμε. Σας ανησυχεί πάντως, αν όπως τα λέτε και όπως ισχυρίζεστε ως συγκυβέρνηση, το ότι τα πήγατε πάρα πολύ καλά στα οικονομικά και βγάζετε τη χώρα από την κρίση, το γεγονός ότι παράλληλα έχουν προκύψει και εθνικά ζητήματα. Και εδώ στα εθνικά ζητήματα δεν συμφωνείτε. Είστε εκ διαμέτρου αντίθετοι για την ακρίβεια. Να φύγω λίγο από τις. Προφανώς έχει την άποψή του. Θα κρυθούν όλα στη Βουλή, κυρία Μπουσδούκου. Δηλαδή και τα πολιτικά απάντησε κόμματα. Ο κύριος Γουρίδης και σε αυτό. Ωραία. Είπε θα τη ρίξουμε την κυβέρνηση. Ωραία. Το αν θα τη ρίξει ή όχι θα κρυθεί από όλους που θα είναι μέσα ως πρόσωπα και κόμματα. Πώς θα ρίξουν την κυβέρνηση. Για να δούμε όταν θα έρθει η συμφωνία. Πώς θα είναι η ψηφοφορία στη Βουλή, γιατί εδώ είναι ένα θέμα εθνικό και θα κρυθούν όλοι με τις θέσεις τις οποίες είχαν πάμε. Πάμε τώρα να πούμε για τη συμφωνία, γιατί εδώ έχει μεγάλη σημασία. Πρώτον, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία και ένα Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έγινε και πατροκτόνος και υιοθετήθηκε από τον ακροδεξιό που έριξε την ακροδεξιά σε αντίληψη λογική που έριξε τον πατέρα του ως κυβέρνηση. Και κάνω μια σύνδεση. Μην ζητάτε και μην απαιτείτε να γίνει, και είναι προς τιμή του κυρίου Καμένου που δεν γίνεται, δεν πηγαίνει σε μια προδοσία όπως πήγε ο κύριος Σαμαράς. Τρίτο τώρα. Έχουμε μια συμφωνία όπου τα πήραμε όλα. Όλα. Και το όνομα το οποίο το είχαν δώσει
και, τα θέματα του αλυτρωτισμού και τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή μέσα που δεν προέκυπτε από πουθενά όσοι κάνανε διαπραγμάτευση, να σας θυμίσω, και το ζήτημα της να μην έχουν καμία απέτηση για μειονότητες, όλα, κυρία Μπουζδούκου. Και είναι ένας λαός ο οποίος εμείς θέλουμε ελληνική συνύπαρξη. Εκτός αν θέλετε. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο. Αντιδράσεις υπάρχουν και είναι σεβαστές, το είπα. Είναι σεβαστές. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω τι σημαίνει. Δηλαδή, τι θέλουμε. Θέλουμε να συνεχιζόταν μια κατάσταση όπου θα κατοχυρωνόταν ευθέως το Μακεδονία. Ευθέως. Θα ήταν καλύτερα για την ιστορία μας. Και επειδή είμαι εκπαιδευτικός και την ιστορία μας την αναγνωρίζουμε και την κρατάμε και τον πολιτισμό, κρατάμε όλα. Ξεκαθαρίστηκαν όλα τα ζητήματα από πού προέρχονται. Εκεί γίνεται ο περισσότερος λόγος. Οπότε δεν υπάρχει θέμα εθνότητας. Υπάρχει η ηθαγένεια. Η ηθαγένεια είναι δικαίωμα αυτό προσδιορισμού. Υπάρχουν αποφάσεις στο ΟΗΕ, όλες. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να επιβάλλεις με κανέναν τρόπο και δεν είναι και σωστό, θα σας έλεγα, να επιβάλλεις τον αυτοπροσδιορισμό, την ηθαγένεια δηλαδή, όπου μάλιστα γράφει Μακεδόνας, πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, και αυτό το δέχτηκαν. Άρα τι σημαίνει, κυρία Μπουζδούκου, σημαίνει ότι λύνουμε ένα θέμα. Τι το δώσαμε. Οποίο δεν δώσαμε. Εμείς τι. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίποτα και σε μια συμφωνία. Καλά τώρα, κύριε Ρίγα, δεν δώσαμε τίποτα και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Μισό λεπτό. Να κάνουμε διάλογο. Σας ακούω τόση ώρα, αλλά θα δεχτείτε να κάνω διάλογο. Να μιλήσω κι εγώ. Τι θεωρείτε ότι δώσαμε. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν είμαι πολιτικός, οπότε δεν έχω το δικαίωμα. Γι' αυτό σας ρωτώ για να μου πείτε όμως. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι σε μια διαπραγμάτευση δεν μπορείς να βγεις με το 100-0. Εδώ εσείς μου λέτε ότι βγήκαμε με το 100-0. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι όλα προσδιορίζουν και τελειώνουν ό,τι έχει να κάνει με τις διεκδικήσεις ή την ιστορία τους και η αρχαία ελληνική ιστορία και η συνέχεια της Ελλάδος παραμένει. Προφανώς αυτό που λένε όλοι μιλάνε για την ηθαγένεια. Αυτό λέει. Ή για τη γλώσσα. Αυτό λένε. Αυτό λένε. Αυτό είναι ενδεχομένως που κατηγορούμαστε ή δώσαμε. Αλλά εκεί λοιπόν σας εξήγησα για την ηθαγένεια. Σας εξηγώ και για τη γλώσσα. Τη γλώσσα από το 1948 έχει αναγνωριστεί η γλώσσα από την Ελλάδα. Ως Μακεδονική, για από την τότε. Σας θέλετε να σας εξήγησα από την εθνότητα. Δεν βγαίνει η εθνότητα. Η ηθαγένεια. Εγώ σας είπα η ηθαγένεια. Άρα δεν παίρνουν την εθνότητα. Δεν υπάρχει θέμα εθνοτικό. Είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Δεν συνδέεται η ηθαγένεια με το εθνοτικό. Είναι πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Νωρίτερα αναφερθήκατε και στο ένα κομμάτι που αφορά στους ανεξάρτητους Έλληνες, που υπάρχουν πάρα πολλά κενά, όχι μόνο από εσάς. Είναι αντιληπτό ότι βρίσκεστε σε αμηχανία. Εμείς. Μην μου κάνετε με ένα. Εξαιτίας των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δεν είστε εγώ, σε αμηχανία. Καμία αμηχανία. Και, άρα αφορά και προσωπικά εμένα που είμαι ο γραμματέας του κόμματος. Άρα το συλλογικό υποκείμενο. Δεν που μίλησα λέγεται, προσωπικά, αλλά υπάρχει μια δυσκολία να απαντήσετε σε όλα αυτά που ακούμε από τη φωνή των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι, δεν συμφωνώ, είναι σεβαστές οι απόψεις. Δεν συμφωνώ, είμαι μακράν από αυτές τις απόψεις που εκφράζουν όσον αφορά το θέμα αυτό. Δεν συμφωνώ, αλλά τις σέβομαι. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή είναι ένα ερώτημα μεγάλο και απαντήθηκε όμως ότι κρατάμε αυτή τη συνεργασία για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Αυτό προβληματίζει. Αυτό δεν έχουν καταλάβει. Τι θα θέλανε, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιωτελών που έχει η Νέα Δημοκρατία. Να ρίξει την κυβέρνηση διαμέσου του κ. Καμένου. Κύριε Ρίγα, αν αυτή τη συζήτηση την κάναμε εχθές, πραγματικά δεν θα είχα τόσο πολύ μεγάλη απορία στο πώς μου το λέτε αυτό και τόσο το στηρίζετε, όταν πριν από 2 ώρες ο αντιπρόεδρος του κυβερνητικού σας εταίρου λέει ότι υπήρξε off the record αυτή η συζήτηση περί ανταλλάγματος. Εγώ σας το διέψευσα, επανέρχεστε πάλι και σας το διαψεύω. Δεν μπορώ να μην επανέλθω. Το ότι το διαψεύσατε σημαίνει ότι δεν συνέβη. Όταν κάνουμε μια κουβέντα, κυρία Μπουζδούκου, όταν κάνουμε μια κουβέντα, εγώ λέω το διαψεύδω. Απολύτως δεν υπάρχει τίποτα και σας εξήγησα και γιατί κάποιοι προσπαθούν να διαμορφώσουν μια. Και δεν μιλάω μόνο για την. Άρα ο κύριος Γουρίδης ας φέρει οποιοδήποτε στοιχείο. Υπάρχει ότι έγινε τέτοια συναλλαγή. Μάλιστα. Δεν έχει γίνει. Πάμε λοιπόν, γιατί το έφερε και η κουβέντα. Έρχονται. Μην το ξαναπώ τα ίδια πράγματα τα οποία προφανώς το άκουσα το πρωί, αλλά δεν αφορά. Θα αναγνωρίζετε το δικαίωμα όμως και στον οποιοδήποτε άλλο να αναρωτιέται, κύριε Ρίγα. Βεβαίως να αναρωτηθεί, αλλά όταν επίσημα ο γραμματέας του κόμματος το διαψεύδει, τελειώσαμε. Άκουσα και στον κύριο Γουρίδη αυτό. Αυτό αφορά τον κύριο Γουρίδη προφανώς. Καταλαβαίνετε, θα υπάρξει και μια συνεννόηση, αν και εφόσον υπάρχει. Και γιατί το είπε αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον μια εξήγηση προς εμένα, προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τέλειωσε. Ελάτε να πάμε μαζί στη Βουλή, όπως με ενημερώνουν και η Ναντίν Χαρδαλιά έχει περισσότερες πληροφορίες. Αναμένεται να κάνει δηλώσεις, να κάνει επίσημη τοποθέτηση ο αρχηγός των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ναντίν.
Ναι, καλή σας μέρα. Γι' αυτό ενημερωθήκαμε κι εμείς μόλις πριν από λίγο, ότι γύρω στις 12.30 το μεσημέρι ο κύριος Καμένος, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, θα προσέλθει στη Βουλή για την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και πριν από αυτό θα προχωρήσει σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες στο περιθώριο της Βουλής. Δεν έχει ανοίξει κανείς ακόμη τα χαρτιά του για το τι ακριβώς μένεται να πει ο κύριος Καμένος. Αυτό που μας ανέφεραν ήταν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Φανταζόμαστε τουλάχιστον και εμείς, εκτιμούμε ότι πιθανότατα θα τοποθετηθεί για τα όσα δήλωσε σήμερα το πρωί στον Sky ο κύριος Σγουρίδης, που προκαλέσει ήδη θύελλα αντιδράσεων και πάρα πολλά ερωτηματικά. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που ρίχνουν τον πύχη των προσδοκιών για αυτή τη δήλωση του κυρίου Καμένου. Μένει να δούμε τελικά τι θέλει ο ίδιος να πει, διότι πρέπει να σου πω ότι δεν συνηθίζει ο Πάνος Καμένος να προχωρά σε τέτοιες κινήσεις. Κάνει κάποιες off the record ενημερώσεις και συζητήσεις με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για σημαντικά ζητήματα ή για νομοσχέδια τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του κατά καιρούς, αλλά δεν ήθιστε και δεν συνηθίζει ο ίδιος τουλάχιστον να προχωρά σε δηλώσεις on camera και μάλιστα να έχουμε ενημερωθεί νωρίτερα για αυτό. Για τις δηλώσεις πρόκειται να γίνει. Τα έχει λοιπόν να κάνει πολύ με τα εσωτερικά του κόμματος και με αυτόν τον αναβρασμό που επικρατεί στους ανεξάρτητους Έλληνες μετά την ψηφοφορία για την πρόταση μονοπίσης της Νέας Δημοκρατίας εναντίον της κυβέρνησης. Και εμείς αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τελικά τι θα βγάλει το καπέλο, αν θα βγει κάποιος λαός. Και να δούμε. Ναντίν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και επιστρέφουμε από τη Βουλή εδώ, κύριε Ρήγα, να ρωτήσω εάν όλη αυτή υπάρχει δραστηριότητα. Μην μου το διαψεύσετε κι αυτό. Έχουν έρθει λίγο τα πάνω κάτω, τα έχετε φέρει σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και του κυβερνητικού σας εταίρου. Συμφωνείτε σε αυτό? Έχει απώλειες τουλάχιστον. Είναι γεγονός ότι έχει απώλειες. Δέχεται, είδαμε την κυρία Κουντουρά στην Κρήτη, το ότι δέχτηκε από μερίδα πολιτών και προχώρησε και στην ακύρωση προγραμματισμένων επισκέψεων, συναντήσεων και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα, εχθές, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Εδώ βλέπουμε όμως από την πλευρά της κυβέρνησης πάλι να δείχνεται προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και εν πάση περιπτώσει να το πολιτικοποιείτε, να το κομματικοποιείτε αυτό το κύμα αντίδρασης. Κυρία Προσδούκου, θα μου επιτρέψετε να πω δύο πράγματα τώρα εδώ. Υπάρχει ο πατριωτισμός που είμαι φανατικά πατριώτης και πατριωτισμός σημαίνει υπεράσπιση των εδαφών σου, του πολιτισμού σου, της κληρονομιάς. Υπάρχει και ο εθνικός σοβινισμός, που αυτό είναι η πατροδικαπηλεία, είναι η θεωρία του ότι εγώ είμαι περάνω των πάντων και είναι λογικά της λογικής σαρίας φυλής, ότι ο πολιτισμός μου που δεν σέβεσαι τίποτα, δεν σέβεσαι γλώσσες. Αυτό συμβαίνει και εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά από δηλώσεις των τελευταίων ημερών ότι αυτό προσδιορίζονται κάποιοι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και, και συμφωνούν ιδεολογικά. Άρα λοιπόν εγώ είμαι πατριώτης με αυτή την έννοια. Και σέβομαι και τους λαούς. Γι' αυτό και αυτή η χώρα ήταν ειρηνική και κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσει σε αυτή την περιοχή μια πραγματική ειρηνική και οικονομική ανάπτυξη. Πάμε τώρα με τις αντιδράσεις. Τις συγκεκριμένες. Πρώτον, στα Γενιτσά εχθές και στην Έδεσα ήταν ελάχιστοι μεταξύ αυτών και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο οργανωτικός υπεύθυνος της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή. Αυτό το έχετε διασταυρώσει? Βεβαίως. Το έκανε, το είπε και ο κύριος Κοντονής και το είπε και η κυρία Τζάκρη σε δηλώσεις της. Επίσης, θα πει κάποιος, γιατί κρύβεται παντελώς και βγήκε και ανακοίνωση της Νομαρχιακής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας που καλύπτει τον κύριο Πριονίδη, που ουσιαστικά καλούσε τον κόσμο σε στάση και σε αντεκδίκηση και σε χειροδικίες και σε ενέργειες οι οποίες ουσιαστικά θυμίζουν άλλες εποχές. Έχει κρυφτεί ο κύριος Μητσοτάκης. Και βγήκε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Για φανταστείτε να έλεγε κάποια οργάνωση δική μας νομαρχιακή κάτι αντίστοιχο για κάποιο χι λόγο. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν εδώ σήμερα σε όλα τα κανάλια. Τι θα δεχόμουν εγώ, τι επίθεση θα δεχόμουν ή πόσο θα με λιδωρούσατε. Κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, ξαναπώ άλλη μια φορά ότι ο πατροκτόνος υιοθετήθηκε και λειτουργεί αυτή τη στιγμή ενάντια όλα τα συμφέροντα. Είναι η πιο
λίγη πολιτική προσωπικότητα αξιωματικής αντιπολίτευσης για ιδιωτελή και εντελώς ακραία πολιτικά συμφέροντα και ακόμα και για συμφέροντα που δεν εκτέλεσε την προηγούμενη περίοδο συμφερόντων να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι κρίμα για την Ελλάδα, είναι κρίμα για τους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Όταν η χώρα μας βγαίνει και καταφέρουμε αυτά τα τελευταία χρόνια να μην θυμίζουν, κυρία Μπουζδούκου, 2011. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για την περίοδο που εσείς ως αντιπολίτευση συμμετείχατε σε διάφορες συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, επικρίνατε και όχι μόνο. Αν δηλαδή και εσείς όταν υιοθετούσατε αντίστοιχες πολιτικές και πρακτικές, αν αυτές που τώρα εσείς κατονομάζετε όπως τις κατονομάσατε, αν και τα δικά σας πεπραγμένα ήταν ένα πολιτικά οργανωμένο σχέδιο. Μία περίπτωση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ήμουνα τότε ο οργανωτικός υπεύθυνος όλου του κόμματος, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε πολιτικά σε τέτοιες αντιδράσεις. Ή μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν συμμετείχαν. Μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μπουζδούκου, τέτοιου είδους αντιδράσεις. Δεν μπορώ να αφισβητήσω την οποιαδήποτε διαμαρτυρία, γιατί είμαι υπέρ ή μια ακτιβιστική ενέργεια. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή αντιδράσεις? Βεβαίως, οι αντιδράσεις στο να βρίζουν ή να χτυπούν, να καλούν. Εσείς δεν βρίζετε. Ή να καλούν. Ακούστε, κυρία Μπουζδούκου, όχι. Και δεν το έχω κάνει και ποτέ προσωπικά. Εσείς προσωπικά, κύριε. Όχι, τα μέλη, δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο. Το να υπάρχει διαμαρτυρία η οποία μπορεί να είναι πολιτικά όπως έγινε και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο ή και ακτιβίστικες ενέργειες ακόμα θα σας πω. Χωρίς να καλούν και να καλούν σε ενέργειες οι οποίες είναι είτε χειροδικίες, είτε να χτυπήσουν, είτε αυτό, αυτό είναι. Αυτό καταγγέλλεται επώνυμα. Το επαναλαμβάνω το ερώτημά μου, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αν ισχύει αυτό. Ποιο λέτε, κυρία? Το ότι επώνυμα οργανώνουν επιθέσεις. Είπα, η κυρία Τζάκρη, έκανε και ο κύριος Κοντονής, ότι ήταν επώνυμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σε συνέντευξη τύπου την οποία δώσαν επώνυμα στελέχη που ήταν χθες. Έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν το ξέρω αυτό, δεν γνωρίζω τι έχουν κάνει η κυρία Τζάκρη. Φαντάζομαι ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι θέμα. Έχω και μια άλλη αντίληψη. Δεν είναι θέμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη μόνο ή όχι. Είναι θέμα πολιτικό, κατά τη γνώμη μου. Ξέρετε, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε την ποινικοποίηση της όποιας σκέψης ή οτιδήποτε άλλο, εκτός αν φτάσουμε σε ακραία φαινόμενα. Για την ασφάλεια όμως, και των υπολείπων. Βεβαίως. Αλλά αυτό όμως αποφορά το πολιτικό σύστημα να απαντήσει, κυρία Μπουζδούκου. Μήπως για να επιστρέψω λίγο στον γιατί ανεξάρτητος... θα μην οδηγηθούμε στην εγκληματική τακτική της... ή να τροφοδοτήσουμε την εγκληματική τακτική της Χρυσής Αυγής, γιατί αυτό κάνουμε. Αυτό. Και εμείς, αυτοί οι οποίοι δεν απορρίπτουν και δεν αντιλαμβάνονται την πολιτική με άλλους όρους σήμερα. Πάντως είναι σημείο των καιρών. Μετακινούμαστε πάρα πολύ εύκολα από τη μία άκρη στην άλλη και μετακινείται και ο κόσμος. Ξέρετε, αυτό είναι λίγο. Εγώ θα συμφωνήσω. Πολύ εύκολα ταυτίζονται χώροι πολιτικοί. Εγώ δεν το πάω στα κόμματα. Όχι, εγώ πολύ θα συμφωνήσω ότι έχετε δίκιο. Αν πάμε τώρα να κάνουμε και ειδικότητες μου τέτοιες έξω από την πολιτική. Αν κάνουμε μια ανάλυση, θα δούμε ότι όλα τα τελευταία χρόνια η κρίση έφερε μεγάλες αλλαγές στην σκέψη και στην αντίληψη και αναθεώρησαν πολλοί κόσμος τις πεπιθήσεις ότι τα στάνταρ που είχαν διαμορφωθεί. Βεβαίως θα κριθούμε όλοι και θα κριθούν και οι απόψεις και οι πολιτικές και οι στάσεις αν θέλετε όλη αυτή την περίοδο. Επιστρέφοντας και πάλι για λίγο ακόμα, αν μου το επιτρέπετε, κύριε Ρήγα, αστείευομαι στους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχετε μια μονή όλοι πάντως με τους ανεξάρτητους Έλληνες, όχι εσείς. Δημοσιογραφικά λέω όλοι. Όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο γενικώς των σταθμών έχουν μία αιμονή με τους ανεξάρτητες Έλληνες. Όταν συνάδελφοί σας έχουν πει ότι με τόσο μεγάλη δυσκολία συγκατοικείτε, ναι. Νομίζω όπως, ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε λοιπόν, πάρα πολλές. Προσωπικά έχω πολύ μεγάλη περίεργεια. Κυρία... Μην τρώμε χρόνο, όχι, γιατί έχουμε τρία λεπτά και βεβαίως, θέλω επί της ουσίας να συζητήσουμε. Γιατί η σοβαρότητα του θέματος είναι ότι εδώ πέρα αυτό το σχήμα έχει πάρα πολλά κενά ή σκοτεινά σημεία τα οποία δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι εάν οι λόγοι που σας χωρίζουν ή αν οι λόγοι που σας απομακρύνουν από τους ανεξάρτητους Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων εξελίξεων, σας φέρνουν ακαριαία, αν όχι θελημένα, πιο κοντά στο ποτάμι. Έχω πει επανειλημμένα. Δεν θέλω να ξαναπώ πάλι για τους ΑΝΕΛ. Εξήγησα, τιμάω τη συμφωνία, τιμάμε τη συμφωνία για εκεί και είναι τέσσερα χρόνια θα ολοκληρώσουμε. Ναι. Μετά. Από εκεί και πέρα όλα θα κριθούν με τη στρατηγική
το πρόγραμμα και την πολιτική που θα έχουμε. Είστε πιο κοντά ιδεολογικά. Εγώ θεωρώ είστε αυτή πιο τη κοντά. Στιγμή η στάση και προσώπων, δεν είναι μόνο σαν σύνολο, πολλών προσώπων, βουλευτών και στελεχών, είναι κοντά όσον αφορά το θέμα της συμφωνίας για τη Μακεδονία. Στελεχών εννοείται και βουλευτών του ποταμιού. Βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και μια σειρά και από την δεξιά παράταξη ανθρώπων οι οποίοι έχουν μιλήσει έτσι για την συμφωνία και τις ανάγκες της συμφωνίας. Εγώ σήμερα είδα άρθρο του κ. Μπικλή, ο οποίος ήταν ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη και του κ. Σαμαρά, καθηγητής. Άρα λοιπόν, δεν θέλω να πω σε επιφανείς πανεπιστημιακούς αυτή τη στιγμή, ο κ. Μαρατζίδης και πολλοί άλλοι. Άρα βλέπετε και θα συμφωνήσουμε με τις αλλαγές που γίνονται ή με τη σκέψη μέσα στην ελληνική κοινωνία και στους ανθρώπους. Θεωρώ λοιπόν ότι. Έρχονται όλοι πιο κοντά σας και απομακρύνονται οι ΑΝΕΛ. Ότι το προγραμματικό. Εγώ θεωρώ ότι οι ΑΝΕΛ έχουν τιμήσει, τιμώ τη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα. Κύριε Ρίγα, δεν για μιλάμε για το παρελθόν. Σας μιλάμε για τα μελλοντικά σας σχέδια. Αλλά από την άλλη μεριά θα μπορούσαμε να έχουμε και με άλλους χώρους διαφορές. Εκείνο που με ενοχλεί πάρα πολύ και μια ιστορικότητα είναι η στάση του ΓΟΓΟΕ όσον αφορά το θέμα της. Μια εξηγήστε το όμως, γιατί ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον και τον Πρωθυπουργό να το εξηγήσει. Εγώ δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός απέναντι σε ένα κόμμα που έχει μια ιστορία και το τιμώ. Και το τιμώ απολύτως. Εκτελέσατε ένα σχέδιο φερμένο από το εξωτερικό. Έχει πέσει το μικρόφωνο του κύριου Ρίγα. Παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να το διορθώσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γιατί είναι σημαντικό αυτό που μας λέει. Συμβαίνει στον αέρα. Αυτό συμβαίνει. Ναι, μπορούμε να το πρέπει να το διορθώσουμε. Να το διορθώσουμε το μικρόφωνο. Γιατί από την αρχή, να και με τη Λιάνα Κανέλη, τα λέγαμε το προηγούμενο διάστημα. Να το διορθώσουμε, παρακαλώ πολύ. Ότι εκπώνησαν ένα σχέδιο έξω οι δανειστές μας, το έδωσαν κατευθείαν προς άμεση εκτέλεση στην κυβέρνηση Τσίπρα και εκείνος το εφήρμοσε. Εντάξει, δεν θέλω να μπορώ να ερμηνεύσω αυτές τις απόψεις. Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο. Ο διεθνισμός και η δυνατότητα αυτοδιάθεσης των λαών ήταν βασική αρχή. Το πιστεύω απολύτως. Το τι θα επιλέξουν, πώς θα το επιλέξουν, είναι ζήτημα του λαού. Και μέσα εκεί θα υπάρχουν και οι ταξικοί πάλι, για να έρθω και με όρους που θεωρώ ότι είναι πλησιάζουν, και οι αγώνες που πρέπει να γίνουν για την ίδια την παρουσία του λαού μέσα και προς το οικονομικό. Μην ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Ότι δεν σας αλλά με έχει στενοχωρήσει και με έχει ενοχλήσει η σκέψη αυτή, το να διονύζεται ένα πρόβλημα το οποίο ιστορικά η άποψή του ήταν διαφορετική. Έχουμε ξεπεράσει κατά πάρα πολύ το χρόνο, γιατί δεν θέλατε να προχωρήσουμε με τους ΑΝΕΛ, κύριε Ρίγα. μια τελευταία ξέρω ερώτηση. Ότι σας σέβομαι και το χιούμορ βέβαια έχει. Το χιούμορ το χρειαζόμαστε όλοι στη ζωή μας. Τα σοβαρά είναι. Πολλές φορές που δεν ξέρουμε, γελάσουμε να κλάψουμε αυτά που συμβαίνουν. Τελικά τι προσδοκίες να έχουμε από το αυριανό Eurogroup? Το λέω αυτό διότι η Handelsblatt, που επικαλείται πηγές έγκυρες, βλέπει κάπως απογοητευμένο τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, με συγχωρείτε, να φεύγει. Και θέλω να ρωτήσω εάν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο, έτσι όπως όλοι έχουμε καταλάβει, πρόκειται να λάβει αύριο ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και να κάτσουν και οι ισορροπίες στην Ευρώπη για την επόμενη μέρα, με την εποπτεία και το όποιο πρόγραμμα εκπονηθεί, αν εξασφαλίζουν αυτό το ποσοστό ανεξαρτησίας που μας έχει, για το οποίο μας έχει μιλήσει η κυβέρνησή σας την επομένη, όταν θα τελειώσει δηλαδή το μνημόνιο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτό που δώσαμε το μεσοπρόθεσμο της για την επόμενη περίοδο, το αναπτυξιακό, περιλαμβάνει μέσα δύο βασικά πράγματα. Ένα είναι ο πυλώνας εργασίας και ότι θεωρούμε εργασία και οι εργασιακές σχέσεις, αλλά και οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν γιατί αυτοί προσφέρουν στην ανάπτυξη. Και το ένα δεύτερο μέσα, υπάρχει η αντίληψη ότι πια στόχους πρέπει να τους στηρίσουμε. Ανεξάρτητη θα τους στηρίσουμε. Θα τα μέσα, αυτό θέλω να ακούω. Ποια τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για ποιους στόχους, θα είναι δική μας επιλογή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πια βαθμός πολύ μεγάλος ελευθερίας, άρα δεν σου επιβάλλει. Δεν θα επιβάλλονται, δεν θα γίνεται συζήτηση όπως γινόταν με την προηγούμενη περίοδο. Μα το είπαμε, αυτό είναι δεδομένο για όλες τις χώρες. Θα υπάρχει μια παρουσία ελέγχου αν αυτά τα οποία οριοθετούμε, πάμε, πιάνονται οι στόχοι αυτοί. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, γιατί εδώ πιάσαμε τους στόχους όλους και αποδείξαμε ότι αυτά τα οποία μας, εν πάση περιπτώσει, πιέζαν να μπουν, ήταν εντελώς εκτός πραγματικότητας. Άρα με όλα αυτά τα καλά. Όχι, εγώ θέλω να πω ότι ο Ευκλήδης, περιμένω να δω. Περιμένω, ο Ευκλήδης είναι, ο Τσακαλώτος είναι πάντα, ξέρετε, όταν τον μιλάμε, είναι της αντίληψης, θα δούμε. Είναι πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος περιμένει το λίγο για να δει
τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε. Και γι' αυτό ήταν ένας εξαιρετικός διαπραγματευτής. Θα πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρήγα, για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στην εκπομπή. Φύγαμε πάρα πολύ γρήγορα για διαφημίσεις. Αμέσως μετά εδώ μαζί